Αμήν. Σήμερα ο αδερφός μας ο Βασίλης ο Ζησιάδης, ο κύριος να τον ευλογήσει, και ο Νίκος ο Ασημακόπουλος, που τώρα είναι από τη Λευκωσία. Μέχρι πρώτη ήταν από την Κηφισιά, τώρα είναι από τη Λευκωσία. Έλα δε Βασιλάκη. Ψαλές τον Κύριο και Βασιλιά. Δόξα στον αμνό μας, τον Ιησού Χριστό, που σταυρώθηκε για μας και έχουμε μη ζωή αιώνια. Δεν είμαστε τυχεροί? Το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Θέλουμε να δούμε λίγο το έλεος του Θεού στην Έξοδο, σελίδα 88. Από το, λάμδα δέλτα κεφάλαιο, 5ο εδάφιο. Και κατέβη ο Κύριος εν Εφέλη και στάθη με ταυτού εκεί και κήρυξε το όνομα του Κυρίου και παρήλθε Κύριος εμπροσθεν αυτού και κήρυξε Κύριος, Κύριος ο Θεός ικτήρμων και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, φυλάτων έλεος εις χιλιάδας, συγχωρών ανομία και παράβαση και αμαρτία. Επίσης και στον Μιχαία έχει πάλι κάτι. Τι Θεός ο ομοιός σου, συγχωρών ανομία και παραβλέπων την παράβαση του υπολείπου της κληρονομίας αυτού. Δεν φυλάτε την οργή αυτού διαπαντός, διότι αυτός αρέσκεται στο έλεος. Θέλει επιστρέψει, θέλει ευσπλαχνιστεί ημάς, θέλει καταστρέψει της ανομίας ημών και θέλει ρίψει πάσα της αμαρτίας αυτών στα βάθη της θαλάσσης. Αυτός είναι ο Κύριός μας, αυτόν πιστέψαμε, σε αυτόν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας. Σε αυτόν αφινόμαστε, εκεί είναι η στήριξή μας, γιατί ό,τι και να έχουμε κάνει, ό,τι και να έχει γίνει, το έλεος του πάντοτε παραμένει και θα μένει στον αιώνα. Είναι μακρόθυμος, γιατί πρέπει να είμαστε και εμείς μακρόθυμοι. Πρέπει να ακολουθούμε το παράδειγμά του, γιατί αυτός στις παραβλέψεις μας, στις αδυναμίες μας, στα λάθη μας, έρχεται και είναι μακρόθυμος, πολυέλεος και αληθινός. Φυλάει το έλεος σε χιλιάδες, συγχωρεί τις ανομίες μας. Και η ανάγκη της δικής μας της ζωής είναι να είμαστε κοντά Του, να είμαστε σε αγιασμό και σε καθαρότητα. Καθαρισμό καρδιάς, προσωπικό αγιασμό. Στον Έσδρα, στο κεφάλαιο Ήτα, έχει μια ωραία προσπάθεια που κάνει το Πνευματάγιο που δίνει σε εμάς, στο 21 εδάφιο. «Τότε κήρυξα εκεί νηστεία, παρά τα ποταμόνα αβά, όπως ταπεινοθέντες ενώπιον του Θεού ημών, ζητήσουμε παρά αυτού ευθεία οδό, δι' ημάς και δια τα τέκνα μας και δια πάντα τα υπάρχοντα ημών. Διότι ισχύθη να ζητήσω παρά του βασιλέως δύναμη και οι ποιείς δια να βοηθήσουν ημάς εναντίον του εχθρού καθοδόν, επειδή είχαμε υπεί προς τον βασιλέα, λέγοντας «Η χείρ του Θεού ημών είναι προς αγαθόν, επί πάντας του ζητούντας αυτόν, το δε κράτος αυτού και η οργή αυτού επί πάντα στους εγκαταλείποντος αυτών. Και νηστεύσαμε λοιπόν και εικετεύσαμε τον Θεό ημών περί τούτου και έγινε ήλαιος προς εμάς». Θέλουμε καθαρή καρδιά, προσωπικό αγιασμό για να μπορέσουμε να δούμε το πρόσωπό Του. Άνευ αυτού, αν δεν έχουμε καθαρισμό καρδιάς, αν δεν έχουμε προσωπικό αγιασμό, δεν θα δούμε ούτε την ουράνια βασιλεία, δεν θα δούμε τίποτα. Πρέπει να έχουμε την οδηγία του Κυρίου. Αυτό ζητάμε. Καθαρισμό καρδιάς, προσωπικό αγιασμό, να είμαστε στο θέλημά Του. Να είμαστε στην ευθεία εδώ που θέλουμε και ζητάμε για τα τέκνα μας και για τα υπάρχοντά μας. Θέλει ο Κύριος να μας δώσει αυτά που έχει προετοιμασμένα για εμάς από αιώνες πριν. Μην πάμε στον ουρανό και χάσουμε αυτά τα δώρα που είναι ήδη προετοιμασμένα για εμάς και δοσμένα και περιμένουν να τα πάρουμε. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε, Κύριε, δώσ' μας αυτό που θέλεις να μας δώσεις.
να είμαστε στο θέλημά σου και να κάνουμε αυτό. Θέλουμε οδηγία, κατεύθυνση. Αυτό ζητάει ο Έζρας. Αυτό ζητάει για τα τέκνα ημών και για πάντα τα υπάρχοντα ημών. Όλα ό,τι έχουμε δεν ανήκουν σε εμάς, παρά είναι δανεικά. Και αυτά που έχουμε είναι σε Αυτόν ανήκουν. Ό,τι και αν έχουμε. Και αυτά που δεν έχουμε πάλι σε Αυτόν είναι. Γιατί δεν ντράπηκα να ζητήσω παρά του διότι ντράπηκα να ζητήσω παρά του βασιλέως δύναμη και υπείς για να βοηθήσουν ημάς εναντίον του εχθρού μας. Επειδή έχουμε πει και έχουμε ομολογήσει ότι είμαστε παιδιά του Θεού, παιδιά του Ιησού Χριστού, και ξέρουμε ότι σε Αυτόν είναι η εμπιστοσύνη μας και ξέρουμε ότι σε Αυτόν στηριζόμαστε και ξέρουμε ότι Αυτός ανοίγει πόρτες. Και ξέρουμε ότι εκεί είναι η εμπιστοσύνη μας και ξέρουμε ότι σε Αυτόν στηριζόμαστε και όχι σε ανθρώπους και όχι σε δυνάμεις ξένες που όταν έφυγε από την Αίγυπτο είπαν ούτε νύχια από κατσίκι, λέει, δεν θα αφήσουμε πίσω μας. Και σε μας έχει δοθεί η δύναμη στο Αγίου Πνεύματος να ζητάμε και να μας δίνει. Γιατί είμαστε παιδιά του Θεού και το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και σε λίγο μετά την αρπαγή θα είμαστε βασιλείς και ιερείς. Είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα χρόνου και αυτό να γίνει. Και πιστεύουμε ότι θα γίνει. Το χέρι του Θεού είναι προς αγαθόν πάντα στους ζητούντας Αυτόν. Και εμείς προσμένουμε Αυτόν και πάντοτε είμαστε με ανοιχτές αγκάλες περιμένοντας Αυτόν να μας δώσει αυτά που Αυτός εκείνος θέλει προς το καλό μας. Γιατί μερικές φορές ζητάμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα χειριστούμε. Δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε. Γι' αυτό μας δίνει αυτά που πρέπει, την ώρα που πρέπει. Δε κράτος αυτού και η οργή αυτού επί πάντα στους εγκαταλείποντας Αυτόν. Κύριος δεν μας φυλάξει ποτέ να μην τον εγκαταλείψουμε. Το αποτέλεσμα της όλης ενέργειας που έγινε ήταν νηστεύσαμε λοιπόν και οικετεύσαμε το Θεό περί τούτου και έγινε ήλαιος. Και εμείς θέλουμε αποκατάσταση, θέλουμε αποκατάσταση και ευημέρεια. Αυτά που χάθηκαν σαν τόσα χρόνια που αργήσαμε να μπούμε στον Κύριο, όλα αυτά χάθηκαν, ζητάμε την αποκατάσταση. Και το έλεος του είναι θέμα χρόνου να γίνει. Όλα είναι έτοιμα. Όλα είναι θέμα χρόνου να τα πάρουμε. Μονάχα να είμαστε στην πίστη, να είμαστε στην εμπιστοσύνη, να έχουμε την εμπιστοσύνη μας σε Αυτόν. Γιατί όλα θα γίνουν. Και αν αργοπορεί, πρόσμενον αυτήν, διότι βεβαίως θέλει ελθεί, δεν θέλει βραδύνη. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Και εμείς έχουμε την πίστη μας σε Αυτόν, την αγάπη μας σε Αυτόν, τα μάτια μας σε Αυτόν, την προσμονή μας σε Αυτόν, γιατί σε λίγο έρχεται. Μαρανάθα.